Επομένως, μπορούμε να προχωρήσουμε. Το μέγεθος τελικά μετράει. Η άποψη μέχρι σήμερα είναι ότι το. Το μέγεθος του όρχη, έτσι. Το μέγεθος της Κυρσοκύλης, μάλλον, έτσι. Το μέγεθος της Κυρσοκύλης. Αν μετράει το μέγεθος της Κυρσοκύλης, αν είναι πρώτου βαθμού, δεύτερου βαθμού ή τρίτου βαθμού. Η κλασική μελέτη των Ντάμπιν Ενάμελαρ λέει ότι το μέγεθος της Κυρσοκύλης δεν σχετίζεται με τη λειτουργία του όρχη μετά το χειρουργείο. Όμως αργότερα άλλες μελέτες επιβεβαίωσαν ότι τελικά το μέγεθος μετράει. Μετράει για το πόσο μεγάλη είναι η Κυρσοκύλη. Τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με τις σπερματικές παραμέτρους. Γιατί το λέω εγώ, γιατί το λένε αυτό εδώ πέρα οι Κιμ και Γκολτστάιν. Γιατί δεν έχει να κάνει δυστυχώς με τα ποσοστά εγκυμοσύνης. Και εκεί είναι που μας ρίχνουν τη σφαλιάρα οι γυναικολόγοι. Δηλαδή αυξάνουν οι σπερματικές παράμετροι, αυτοί δεν καταφέρανε όμως να αποδείξουν ότι αυξάνονται και τα ποσοστά εγκυμοσύνης. Μπορεί να φταίνε οι γυναίκες, έτσι. Λοιπόν, πράγματι, η μεγαλύτερη κυρσοκύλη έχει φτωχότερες σπερματικές παραμέτρους. Και επίσης η μεγαλύτερη κυρσοκύλη έχει μεγαλύτερη μεταχειρητική βελτίωση. Δηλαδή, κάποιος που έχει μεγάλου βαθμού κυρσοκύλη έχει χειρότερες σπερματικές παραμέτρους, αλλά ο ίδιος έχει μεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας μετά το χειρουργείο. Αλλά το ίδιο ποσοστό εγκυμοσύνης. Ερωτήσεις σχετικά με το μέγεθος της κυρσοκύλης. Η άλλη ερώτηση είναι, παίζει ρόλο ο βαθμός της παλινδρόμησης. Ουσιαστικά ο βαθμός της παλινδρόμησης έχει να κάνει και με το μέγεθος. Έτσι. Είναι περίπου η ίδια ερώτηση, λίγο παραλλαγμένη. Δηλαδή όσο μεγαλύτερη παλινδρόμηση έχουμε, τόσο μεγαλύτερο θεωρητικά μέγεθος κυρσοκύλης θα έχουμε. Αλλά δεν ισχύει πάντοτε αυτό για τους λόγους που είπα προηγουμένως, ότι όχι η σπερματική φλέβα μπαίνει σε μια διαδικασία αποσυντονισμού και ανεπάρκειας, η οποία ακολουθεί συγκεκριμένα στάδια και ιστοπαθολογικά με υαλίνωση στο τέλος, αλλά και λειτουργικά. Στην αρχή κάνει, τα καταφέρνει, στη συνέχεια τα καταφέρνει αλλά έχει παραδοθεί και μετά καταραίει και δεν τα καταφέρνει πια. Δεδομένα υπάρχουν μόνο για παιδιατρικούς ασθενείς σχετικά με την παλινδρόμηση. Και έχει βρεθεί ότι αυτοί οι ασθενείς, οι παιδιατρικοί ασθενείς που έχουν παλινδρόμηση παραπάνω από 38 εκατοστά ανά δευτερόλεπτο και ασυμμετρία 20%, παραπάνω από 20%, τότε σε αυτούς ο όρχης μάλλον θα παραμείνει μικρός μετά το χειρουργείο. Δεν θα έχουμε καλή πιθανότητα, αυτό που λένε catch-up οι Αγγλοσάξονες, να φτάσει το μέγεθος του όρχη που θα είχε ο γενικός πληθυσμός αυτής της ηλικίας. Επίσης, παλινδρόμηση η οποία έχει κάτω από 30 εκατοστά, επομένως υπάρχει μια γκρίζα ζώνη μεταξύ 30 και 38, παλινδρόμηση κάτω από 30 εκατοστά με ασυμμετρία κάτω από 20, τότε ο όρχης θα επανακάμψει. Ερωτήσεις πάνω σε αυτό το κομμάτι. Πάντως η σύσταση. Η σύσταση είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, εγώ όταν βλέπω πάνω να χειρουργήσω κάποιο κυρσοκύλι όπου η σύσταση έχει μαλακούς όρους, του λέω δεν περιμένουμε πολλά. Δηλαδή, δεν μπορώ να το τεκμηριώσω πολύ, αλλά πλέον μετά από 20 χρόνια και πάρα πολλούς αρρώστους κτλ., είμαι τόσο βαθιά απεπισμένος που δύσκολο θα μου το αλλάξει κάποιος. Ενώ άμα έχεις και τρίτου βαθμού βαλινδρόμηση ιστορίες, αλλά έχεις καλούς, μεγάλους, καλούς όρους, εκεί πέρα θα δεις ότι θα πεταχτεί μετά. Ακριβώς, και θα προσέξετε κύριε καθηγητά ότι εδώ πέρα δεν το έχω βάλει πουθενά τη σύσταση, γιατί ακριβώς είναι αυτό που είπε ο κύριος καθηγητής, είναι εμπειρικό. Δηλαδή δεν περιγράφεται η σύσταση. Πρέπει να πιάσουμε ορισμένους φυσιολογικούς όρχες και μετά να πούμε αυτός είναι μαλακός σε σχέση με αυτούς που έπιασα. Επομένως γι' αυτό δεν το έχω βάλει σαν κριτήριο. Αλλά η σύσταση είναι απόλυτο. Είναι κάτι το πολύ καλό προγνωστικό κριτήριο και στους άνδρες και στους ενήλικες. Η σύσταση του όρχη άμα είναι μαλακή. Αλλά δεν μπορώ να σας το περιγράψω. Πρέπει να το πιάσετε. Παρακαλώ. Δεν είναι ερώτηση αυτό, αλλά μια κατάθεση μιας πραγματικότητας ίσως. Όσες φορές έχω δει ένα τρίπλεξ οσχαίου που ζητάς από τον ακτινολόγο να σου εκτιμήσει μια σπερματική φλέβα, το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να μου πει ότι στην Βαλσάλβα η φλέβα έγινε τόσα χιλιοστά. Δεν έχω δει ποτέ βαθμό παλινδρόμησης, δεν έχω δει ποτέ δύο πράγματα.
δεν είναι εκπαιδευμένοι, είναι στο εξωτερικό υπάρχουν ουροακτινολόγοι, οι ακτινολόγοι παίρνουν υποειδικότητες και δουλεύουν εδώ πέρα, δεν υπάρχει μια εξειδίκευση ακόμα, επομένως θα δούμε πολλά τέτοια. Πάντως μην τους εμπιστεύεστε καθόλου, δηλαδή το θετικό να το εμπιστεύεστε, γιατί θετικό έχουν δει, το βλέπεις και τα λοιπά, αλλά σου έρχεται μια εικόνα, έτσι, η σταθερή, χωρίς ζωασάλβα, που βλέπεις μια τεράστια κυσοκύλη, καινοτόπια γεμάτα, τα βλέπεις εκεί πέρα. Και μετά, επειδή κάνει τη βαλσάλβα που δεν μπορεί να συντονιστεί, δεν μπορεί να πει στον άρρωστο πώς να την κάνει, σου λέει δεν έχει, λέει, καμία. Και βλέπεις όλη αυτή την εικόνα, η οποία είναι αδύνατο να μην έχει κυσοκύλη αυτός ο άνθρωπος. Και το ξανακάνεις βέβαια στο ιατρείο σου, βάζεις το τρίπλεξ και βλέπεις εκεί πέρα τρίτου βαθμού μαζικά να γίνεται. Έτσι. Εάν έχει διαγνωστεί κλινικά κυσοκύλη, υπάρχει λόγος να αποτενθούμε σε έναν ακτινολόγο για να κάνει ένα τρίπλεξ? Δεν μπορώ να δώσω τέτοια σύσταση. Δεν μπορώ να δώσω τέτοια σύσταση. Ρωτάω και από την εμπειρία σας και από το ίδιο. Είναι η δουλειά της. Δηλαδή η διάγνωση έχει μπει κλινικά. Έχεις βάλει τον ασθενή όρθιο. Δίνουμε εξετάσεις στην Αθήνα εμείς οι ουρολόγοι για να γίνουμε έγκριτοι. Εάν έχουμε τέτοιο κατοχή τέτοιες άδειες, πιστεύω πως ναι, μπορούμε να... Θέλω να πω ότι θα αλλάξει τίποτα στην απόφασή μας, εάν έχει και ένα επηρεασμένο σπυρομοδιάγραμμα ο ασθενής μας. Συγγνώμη, η άδεια είναι για να πληρώνεις από τα ταμεία. Για τους υπερήχους, λες. Η δική μου λέει άδεια εκτέλεσης ουρολογικών υπερήχων. Ναι. Υπερήχων στην ουρολογική. Ωραία. Δεν είναι ότι ένας ουρολόγος δεν μπορεί αν δεν έχει... Είναι άδεια και εσύ, ναι, αλλά και δεν μπορείς να κάνεις από τα ταμεία. Δεν είναι το θέμα, έτσι, μην τα κάνουμε. Δεν μπορούμε να πληρωθούμε από... Τι εννοείται? Δεν μπορεί να πληρωθείς από το δημόσιο ή από το τέτοιο να τα γράψεις αυτά. Μπορούμε. Εάν έχεις την άδεια. Ναι. Αν δεν την έχεις, δεν μπορείς. Δεν μπορούμε. Ακριβώς. Αυτό είναι η άδεια. Ναι. Δεν είναι η άδεια ότι... Λίγο, να μην τα παρεξηγήσουμε. Δεν είναι η άδεια και γενικά για τις ουρολογικές πράξεις. Όταν έχεις ειδικότητα και τελειώνει ειδικότητα ουρολογίας, μπορεί να κάνει οποιαδήποτε ουρολογική πράξη και να λαμβάνει ευθύνη σου απέναντι στον νόμο. Έτσι. Δεν υπάρχουν επιμέρους άδειες. Άδεια δεν είναι αυτή, ας πούμε, για υπερήχους, άδεια για να κάνει χειρουργείο κυσοκύλης, άδεια. Δεν είναι. Έτσι. Επειδή αυτό το πράγμα δεν είναι θεσμοθετημένο. Ναι, ναι, το καταλαβαίνω. Έτσι, αυτό. Δεν μου απαγορεύει κανένας. Δηλαδή δεν είσαι παράνομα, σε πάει στο δικαστήριο γιατί χειρουργήσεις ένα παιδί επειδή δεν έχεις του παιδουρολόγου. Όχι, εγώ κατάλαβα το άλλο στον συνάδελφο που είπε, ότι εγώ κάνω ένα τρίπλεξ ως χαίου, βρίσκω ότι έχει κυσοκύλη, το υπογράφω και πάω και τον χειρουργό. Ισχύει αυτό? Εγώ δεν του κάνω καν τρίπλεξ. Εγώ εξετάζω τον ασθενή μου. Τον βάζω σε όρθια θέση και διαγνώσκω κυσοκύλη. Πού τα ξέρει, ο Γιώργος θα ψάχνει τα νομικά. Και πάει σε έναν ακτινολόγο και του λέει δεν έχει. Ή που είναι εμφανής, είναι. Όχι, μια πρόσφατη εμπειρία που είχαμε, ο Βαλάντης ο Τουτζιάρης είναι παρόν, την είχε ο ίδιος. Υπάρχει νομικό θέμα για το να γράψουμε για τον υπέρηχο, να γνωματεύσουμε ή να αναφέρουμε σε περίπτωση που έχουμε ΕΔΕΗ ή οτιδήποτε άλλο, ότι έκανα υπέρηχο και διαπίστωσα αυτό και κατά συνέπεια έκανα εκείνο. Νομίζω, Βαλάντη. Ακόμα και με την άδεια. Ναι, όχι, χωρίς άδεια. Χωρίς άδεια. Με την άδεια δεν σημαίνει ότι απλά και μόνο δεν πληρώνεσαι από τα ταμεία. Αλλά. Έτσι, λοιπόν. Χωρίς άδεια δεν σημαίνει ότι απλά δεν πληρώνεσαι από τα ταμεία. Έτσι, δηλαδή τον κάνεις για τη δική σου και μόνο και τον κρατάς για τον εαυτό σου. Και επομένως, αν έχεις άδεια, μπορείς να το δηλώσεις και εγγράφος. Ναι. Ναι. Και είναι πιο πολύ ένα. Ακριβώς. Για να το δει και κάποιος τρίτος. Συγγνώμη. Να σας πω και το μυστικό του καινού του νόμου τώρα. Είναι. Ακριβώς, αυτό δεν μπορείς να το κάνεις, αλλά δεν πρέπει ούτως ή άλλως να το κάνεις. Για ποιο λόγο? Καμία διαγνωστική εξέταση δεν βγάζει διάγνωση. Αλλά ο γιατρός. Και ουδέποτε να πείτε ότι έδειξε, και αυτό το έχουν μάθει πλέον στους ακτινολόγους, και γι' αυτό βλέπετε σε όλα τα τέτοια στερεότυπα να συνεκτιμηθεί με την κλινική εικόνα, μπλα 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 μπλα. Γιατί απαγορεύεται και νομικά δεν στέκεται πια. Και ο Διαλυνάς και κάποιοι άλλοι το εκμεταλλεύονται, δεν μπορούμε με βάση αυτού να βάλουμε διάγνωση. Είναι ένα μόρφωμα. Και δεν μπορεί να πας όγκος δεξιού νεφρού, όπως δείχνει η αξονική. Μόρφωμα, ερευνητική, το πιάνεις σκληρό, κάνεις. Λοιπόν, αυτά, αλλά να μην πούμε στο νομικό πλαίσιο. Όχι. Πάντως, οι διαγνωστικές εξετάσεις είναι υποστηρικτικές στη διάγνωση που βάζει μόνο ο γιατρός. Και να πω και στους συναδέλφους που θέλουν να δώσουν για αυτό το χαρτί της άδειας, ότι κατά τη διάρκεια των εξετάσεων ποτέ μην πείτε την διάγνωση. Θα πείτε μόνο τι βλέπετε.
θα περιγράψετε τι βλέπετε, ακόμα και όταν δείτε ένα θύλωμα μεστικίστα, θα πείτε αυτό είναι θύλωμα. Όχι, θα το περιγράψετε. Σε αυτούς που θέλουν να δώσουν για την άδεια. Απλά θα περιγράψετε το τι βλέπετε περιχογραφικά. Παρακαλώ. Ναι, αλλά τελικά τι κατοχυρώνει τον γιατρό να κάνει ένα χειρουργείο, η κλινική εξέταση μόνο ή επιβεβαίωση με υπέρηχο. Δηλαδή, πρόσφατα είχα περιστατικό εγώ, χειρούργησα ένα νερό με κυριστοκύλι και παίρνει ασφαλιστική εταιρεία τηλέφωνο και μου λέει: Γιατί ο χειρουργείς, δεν λέω για κυριστοκύλι, πού είναι το υπέρηχο. Συγγνώμη γιατί, αλλά δεν σας καλύπτουμε, λέει. Οπότε υπάρχει νομοθεσία, δεν υπάρχει. Όποιο μπαίνει στο ιατρείο πρέπει να κάνω υπέρηχο ή να το στέλνω να κάνει υπέρηχο. Δηλαδή, άμα για μια κλινική εξέταση δίνει να δώσει 40-50 ευρώ ο νεαρός ασθενής, δίνει συν 120-130 μέτρα για το τρίπλεξ, πού θα πάνε. Σωστό.